Ο Γιάννης Μαρκογιαννάκης ως λαουτίστας δημιούργησε διάθεση και ατμόσφαιρα ελευθερίας. Ενέμπνευσε τους νεότερους του με την αγάπη και το ενδιαφέρον του για τη μουσική της Κρήτης και στο μονοπάτι του χρόνου, η γλυκομερακλίδικη πενιά του τον οδήγησε σε μια λαμπρή πορεία με σπουδαίες συνεργασίες. Το ρυθμό που παίζει ο Γιάννης ο Μαρκογιαννάκης δεν τον έχει κανένα λαουθιέρης. Είναι μέσα του. Αυτός παίζει, μοναχός του παίζει και νομίζει ότι είναι ας πούμε drums. Αυτός καλύβει ορισμένα κενά τα οποία δεν φαίνεται ότι λείπει κάποιο όργανο. Μπράβο. Ναι, δηλαδή ένα λαούτο παίζει. Πάνω, δυο παίζουν. Πάνω αυτό... χορδί που παίζει ναι. συνήθως η πάνω χορδί, ναι. Αυτή είναι. Καλύβει το. Που αυτό... δεν είναι βέβαια εύκολο. Τώρα το μοντέρνο το γέμισμα και ο χρόνος είναι αυτός. Πράγμα αυτό. Και ο συγχωρεμένος ο Μπαξεβάνης και ο Ψήλος και αυτοί το κουρδίζαν το λαούτο μαντολινίστικα. Αυτό θέλω να πω. Όπως είπα στην εκπομπή σου την πρώτη φορά, αν θυμάσαι, ο Γιάννης ο Μαρκογιαννάκης έδωσε την ταυτότητά του στο λαούτο. Ο Γιάννης ο Μαρκογιαννάκης έμαθε να κουρδίζει τη λα εις τιμή. Το κούρδισμα που κυριαρχεί μέχρι σήμερα. Ο Γιάννης επάτρεψε, ναι. Επάτρεψε το λαούτο σαν λαούτο με τη λύρα. Για μένα ο Γιάννης Μαρκογιάννης είναι από τους πρωτομάστορες, ένας από τους σπουδαιότερους καλλιτέχνες που έχουμε βγάλει στην Κρήτη. Μαζί με τους παλιούς λυράρδες χαράξανε το δρόμο που έχουμε εμείς οι νέοι και παίζουμε και δουλεύουμε. Ο κάθε μουσικός, ο κάθε καλλιτέχνης στη ζωή του έχει κάποιους σταθμούς. Θα ήθελα να πω λοιπόν και για μένα ήταν ένας σοβαρός σταθμός και μεγάλος το ότι εν ζωή γνώρισα τον Γιάννη τον Μαρκογιάννη, έχω παίξει μαζί του, έχω μεθύσει από τους ήχους του λαού του μαζί του και τον ευχαριστώ πάρα πολύ.
πιάσε μαχαίρι, πιάσε μαχαίρι βάρα μου. Πιάσε μαχαίρι βάρα μου, μα βάρα μου πιτήδια. Άντε σαν μάνα μα βάρα μου πιτήδια. Μες στην καρδιά μη μου βαρείς. Μες στην καρδιά μη μου βαρείς, για θα βαρείς η γύρια. Άντε σαν μάνια θα βαρείς η γύρια. Που είσαστε οι μεγαλύτεροι από τις πιο μεγάλες μουσικές οικογένειες που υπάρχουν στην Κρήτη, θα πρέπει να πούμε και ο πατέρας ο Μαρκοζιώρης. Βεβαίως. Ήτανε λιράρης πολλά χρόνια της εποχής του, από τους μεγάλους λιράρες. Και ο Θανάσης αυτό παρακολούθησε. Τα πρώτα βήματα του Θανάσης και από τον Μαρκοζιώρη. Βέβαια, μικρός ο Θανάσης, βεβαίως. Θα πρέπει να πούμε ότι είσαι από το Σπύλι. Από το Σπύλι, μάλιστα. Από το Σπύλι. Που έχει βγάλει τις μεγαλύτερους λιράρδες και καλλιτέχνες της Κρήτης. Δηλαδή, σαν Κομόπολη που είναι, το Σπύλι, Σκορδαλός, Μαρκογιάννηδες, όλη η οικογένεια, ο Καλογρίδης. Ο Γιάννης Μαρκογιαννάκης γεννήθηκε στο Σπύλι Ρεθύμνου το 1926. Γαλουχήθηκε και μεγάλωσε κυριολεκτικά μέσα στη μουσική και τον ρυθμό, όπως και τα αδέλφια του. Γι' αυτό και από τα 8 αδέλφια, τα 5 ασχολήθηκαν με τη μουσική. Ο πατέρας του Μαρκογιάννη είχε ένα καφενείο στο Σπύλι και εκεί μαζεύονταν οι μερακλείδες του τόπου του κάθε Σάββατο και στις γιορτές. Ο ίδιος καθόταν αθόρυβα για να τους ακούσει και να τους θαυμάσει. Ουσιαστικά αυτό ήταν το μερακλίκι του, που άνθησε από μικρή ηλικία και ευτυχώς έγινε αμέσως αντιληπτό από τον πατέρα του, που τον όθησε να πιάσει στα 10 του χρόνια το λαό του και να εκφραστεί. Από τότε έγινε ακούραστος πασαδόρος του πατέρα του και στην πορεία του Θανάση Σκορδαλού. Ο Γιάννης Μαρκογιαννάκης ήταν μόλις 20 χρονών όταν ηχογράφησαν με το Θανάση Σκορδαλό τον πρώτο τους δίσκο με τίτλο «Μόνο εκείνος που αγαπά». Έπειτα ακολούθησε μία περίοδος γεμάτη από την ένταση της δημιουργίας αλλά και κορυφαίες συνεργασίες, όπως με τον Κώστα Παπαδάκη, γνωστό και ως Καρεκλά, τον Κώστα Μουντάκη, Αλέκο Καραβίτη, Λεωνίδα Κλάδο, με τον οποίο έγραψαν τον δίσκο «Όταν κοιμάται ο δυστυχής», Γιώργο Καλογρίδη, με τον οποίο έγραψε τον Κεφαλοβρυσανό Συρτό, τον Γεράσιμο Σταματογιαννάκη, με τον οποίο έγραψε τον δίσκο «Στο ψεύτικο ως μοιομορφιές», τον Ροδάμ Ανθανδρουλάκη, τον Μπλεκενό, τον Λίρα Τζαντώνη, τον Ηρακλή Σταυρουλάκη, τον Παντελή Σταυρουλάκη, τον Νίκο Κολιακουδάκη, τον Αλέκο Πολυχρονάκη και άλλους. Μία όρημη δισκογραφική εργασία ήταν παρέα με τον Ψαραντώνη το 2004, που έγραψαν ένα δίσκο με τίτλο «Όταν σε βλέπω τραγουδώ». Αμ' αρνηθείς καμιά φορά, αμ' αρνηθείς καμιά φορά, δεν θέλω να πεθάνεις. Άντε σαν μάν, δεν θέλω να πεθάνεις.
Στη δημιουργική μουσική του διαδρομή συνεργάστηκε με όλους τους κορυφαίους μουσικούς της εποχής του. Με τον Σπύρο Σιφογεωργάκη όμως ήταν μια συνεργασία που δεν σταμάτησε ποτέ. Ξεκίνησε η συνεργασία τους το 1960, μαζί έγραψαν τον πρώτο δίσκο του Σπύρου Σιφογεωργάκη με τίτλο «Ο Φάρος» και συνέχισαν μια μεγάλη δισκογραφία. Μέχρι και λίγο πριν φύγουν από τη ζωή, δεν σταμάτησαν να κάνουν παρέες και να γλεντίζουν τους μερακλείδες φίλους τους. Thank you.
Με τον Γιάννη έχουμε παίξει, μας συνδέει ένας κοινός φίλος, ο κουμπάρος μου, ο Μανώλης ο Παπηράκης, ο γιατρός. Μας έδωσε την ευκαιρία και παίξαμε σε μερικά γλέδια μαζί. Και αυτό που ήθελα να τονίσω είναι ότι παίζομαι στο γλέντι με τον κύριο Γιάννη από την πρώτη μπαινιά μέχρι την τελευταία, με την ίδια δυναμική, με την ίδια ζωντάνια, με το ίδιο κέφι. Αυτό. Το άλλο που θέλω να πω είναι ότι αποτελεί μια ιστορία όλη η οικογένεια, οι Μαρκογιάννηδες για την Κρήτη. Ξεχωριστή βέβαια σχολεία έχει ο Γιάννης ο Μαρκογιάννης κατά την προσωπική μου άποψη όσον αφορά το λαγούτο. Πόσο ωραία το τοποθέτησε δίπλα στη λύρα και πιστεύω Γιάννη ότι έχεις πολλά πνευματικά παιδιά στην Κρήτη. Εσύ κι αν έχασες. Άιντε σπορώ, μην κλαις εσύ κι αν έχασες. Λίγες στιγμές μαζί μου, λίγες στιγμές μαζί μου. Εγώ την εσπαταλίσα. Άιντε σπορώ, από την εσπαταλίσα. Για σένα τη ζωή μου, για σένα τη ζωή μου. Thank you.
κόσμο δε θένε, δε θένε να θωρούν. Κόσμο δε θένε να θωρούν τα μάτια τα δικά μου, τα μάτια τα δικά μου. Άσι και εκείνα σκοτεινά, όσοι είναι κι η καρδιά μου, όσοι είναι κι η καρδιά μου. Κάποτε στη Μεσαρά στη Βαγιονιά παίξαμε σε ένα γάμο μαζί, ο οποίος ο λαγουθιέρος μένα τότε ήταν ο Δημήτρης Φουκάκης. Με του γαμπρού τον πατέρα, ήταν φίλοι και είναι ο Γιάννης. Γιάννη είναι του Νεωνάκη, του Αδάμι ο γιος, ο Στέλιος που είσαι πυροσβεστή. Και μου λέει, έχω καλέσει τον Μαρκογιαννάκη, ευχαρίστως. Το πρόβλημά μου ήταν διότι εμείς έχουμε και μια μικρή λόξα, ποιος θα κάτσει δεξιά, ποιος θα κάτσει αριστερά, ποιος είναι πρώτο λαγούτο, ποιος είναι δεύτερο κτλ. Εγώ είχα ένα άγχος και λέω, ποιον θα βάλω τώρα πρώτο και ποιο θα βάλω δεύτερο. Μόλις φτάσαμε λοιπόν απ' έξω, ήταν καλοκαίρι στην πλατεία, ο Γιάννης έπιασε το λαούτο του και το μηχάνημά του, πήγε, το στέλιωσε από την άλλη μεριά και του λέω, Γιάννη, θα καθίσεις από εκεί? Και μου λέει, ναι Γιάννη παιδί μου, εσύ, μου λέει, είμαι το Δημήτρης, είστε ζευγάρι. Εμένα μου λέει, δεν με νοιάζει, από πίσω σας θα κάτσω. Χρόνια περνούσαν και η αυθεντικότητα του λαουτίστα Γιάννη Μαρκογιαννάκη διαμόρφωνε ένα ηχόχρωμα φορτωμένο με κριτικό μεγαλείο. Το παίξιμό του ήταν διαφορετικό για την τότε εποχή. Ο Μαρκογιάννης έβαλε την ψυχή του σε αυτό το όργανο και ο κόσμος τον αναγνώρισε. Γι' αυτό και αγάπησε τη μουσική του, μα και τον ίδιο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλη μας την Κρήτη, για όλη μας την Κρήτη, και να την αφιλάει ο Θεός από κάθε κακό, και όλη την Ελλάδα βέβαια, διότι δεν έχω παράπονο, τόσα χρόνια μας αγαπούνε, μας εκτιμούνε, μας προτιμούνε. Αγάπη και λατρεία να πούμε, όπως και σε όλους βέβαια. Αλλά εμείς κάτι περισσότερο, διότι εκείνα τα χρόνια δεν υπήρχαν τόσο πολλοί λιράρδες και καλοί, όπως είναι τώρα, και λαούτα και λιράρδες. Ναι, και έχουμε δει μεγάλες χαρές, μεγάλες τιμές. Έχω βγάλει πολλά λεπτά από όλους τους φίλους από τη δουλειά μας. Ναι, και τους ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου.
ζήσει. Thank you.
Γιάννη έπαιξε αυτά τα τρία συμβολικά κομμάτια που πιστεύω ότι είναι από τα ωραιότερα κομμάτια που έχει γράψει η οικογένεια Μαργκογιάννη, γιατί πλέον μιλούμε για οικογένεια εδώ πέρα. Έχετε γράψει ο Χαράλαμπος, ο Βαγγέλης και εσύ. Και είναι πιστεύω από τα ωραιότερα κομμάτια που έχουν γραφεί στην κριτική μουσική. Τα έχετε γράψει πριν από 30 χρόνια περίπου. Ναι, περίπου, ναι. 30 εγώ ήταν τα πρώτα βήματα που άρχισα έτσι. Θα είναι 30 χρόνια. Θυμίζει την ηλικία του. Όταν άρχισα να γράφω, να ακούω αυτά τα κομμάτια. Και ορισμένα, άλλη μια σειρά που θα παίξω σε λίγο. Είναι από τα πιο παλιά και από τα πιο ωραία κομμάτια που έχετε γράψει ποτέ στην κριτική μουσική. Στιγμές δόξας, χαράς, γλέντια, διασκέδαση, σπουδαίες συνεργασίες, ταξίδια σε Αυστραλία, Αμερική, Αφρική και ξαφνικά η χαρά έδωσε τη θέση της στον πόνο και τη θλίψη. Ο Γιάννης Μαργκογιαννάκης χάνει τον γιο του Νεκτάριο Μαργκογιαννάκη σε ηλικία 31 ετών. Τα συναισθήματά του στέρεψαν σε μία στιγμή. Αποσύρθηκε από τη μουσική μα και από τη ζωή και κλείστηκε στον εαυτό του. Εύχομαι στο μεγαλοδύναμο Θεό ουδής άνθρωπος, καμία οικογένεια να μην πάθει αυτό που έπαθα εγώ, η οικογένειά μου. Ουδής μπορεί να, όχι να σκεφτεί βέβαια και όλοι πονάμε και όλοι παρηγοράμε γι' στον άλλο μας και εγώ πονούσα και φίλου μου πάντοτε και παρηγορείρε, ναι, αλλά είναι ένα μαχαίρι που σφάζει μέρα νύχτα. Αρκετοί καλλιτέχνες και φίλοι επιστρατεύτηκαν για να ξαναπιάσει το λαό του ο Μαργκογιάννης και η σιωπή του θα γίνει δύναμη της τέχνης του. Να ξανανοίξεις τα φτερά αητέτα μεστομένα, να βγεις και πάλι στους ουρανούς, δεν είναι η γης για σένα. Κράτηξε την ανάμνηση, διώξε μακριά τη λύπη και κάμε αυτό που θα ήθελε αυτός που τώρα λείπει. Όσια σε δέρνει η μοίρα σου στο ψεύτη κόσμο τούτο, κάνε τον αναστεναγμό σκοπό με το λαού του. Σαν πατέρας Γιάννης, αν είχε στον πόνο του, αν είχε σε ό,τι του πήρε ο Θεός, σαν Μαργκογιαννάκης όμως, ανήκει στο λαού του και στην κοινωνία. Με δύναμη ψυχής, αξιοπρέπεια και εντιμότητα συνέχισε να υπηρετεί τη μουσική παράδοση του τόπου του και με ευαισθησία προσέγγιζε κάθε νέο καλλιτέχνη για να του μιλήσει για την ιστορία του αλλά και για το προσωπικό του μουσικό ύφος. Κρυφό τον έχω στην καρδιά, το πόνο που με σφάζει. Αμάνατες αμάν, το πόνο που με σφάζει. Που με τον άλλον το πόνο δεν ταιριάζει. Αμάνατες αμάν, το πόνο δεν ταιριάζει. Thank you.
Στο πρόσωπο του Γιάννη Μαρκογιαννάκη, ενός από τους πιο αγαπητούς λαουτίστες της Κρήτης, συναντά κανείς την ακατάπαυστη ενέργεια αλλά και την αξιοπρέπεια απέναντι στην πλούσια μουσική παράδοση του τόπου του. Στο διάστημα της ζωής του κατόρθωσε να φέρει σε ανθοφορία και καρποφορία όλα τα μουσικά του χαρίσματα, ενώ αξέχαστος έχει μείνει και για την αυθόρμητη έκφραση των ανθρώπινων συναισθημάτων και την απλότητά του.